Ξέρουμε. Τι δεν ξέρουμε, έχετε τίποτα κρυφές δημοσκοπήσεις? Έχω τις χιλιόμερες. Εντάξει, όχι, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι μία νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, με καθαρή διαφορά. Και εάν η κατανομή των αναποφασίστων πάει κατά τις παραδόσεις, τις ελληνικές πολιτικές παραδόσεις, νομίζω ότι αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Υπάρχουν και ποιοτικοί δείκτες οι οποίοι μας το δίνουν αυτό. Σε κάθε περίπτωση ανοιχτή είναι η μάχη, αλλά οι πιθανότητες νομίζω και το πιστεύουμε βαθιά ότι εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα και με καθαρή διαφορά. Εάν είσαστε, κύριε Παπά, πρώτο κόμμα, εάν είσαστε πρώτο κόμμα, όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται και θέλει και αγωνιά. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τη Νέα Δημοκρατία. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Εσείς ξεκινήσατε βέβαια αποκλείοντας οποιαδήποτε συνεργασία είτε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε στην αρχή λέω τώρα, είτε με το ΠΑΣΟΚ και με το Ποτάμι. Αυτό άλλαξε από ό,τι καταλαβαίνω στη συνέχεια. Και τώρα δεν την αποκλείεται τη συνεργασία με ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι. Είναι ακριβές αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, η χώρα θα κυβερνηθεί από την επόμενη. Είναι πέραν του βέβαιου. Το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι ότι για να έχει σταθερή κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει και πολιτικές που σταθεροποιούν την οικονομία και την κοινωνία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είχαμε πολύ πρόσφατα ένα μεγάλο συνασπισμό στην Ελλάδα, την κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου, που ήταν και αρχιτεκνοκράτης, είχε και τις ευλογίες ας πούμε των Ευρωπαίων, αλλά εφάρμοσε μια πολιτική η οποία αποσταθεροποιούσε την κοινωνία. Και αυτή η πολιτική αποσταθεροποίησε και το πολιτικό σύστημα, με αποτέλεσμα τα δύο κρατεά κόμματα της μεταπολίτευσης, παρόλη τους στη σύμπραξη, να μην μπορέσουν να παράξουν ένα σταθερό πολιτικό αποτέλεσμα. Συνεπώς, το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να βγει μια κυβέρνηση η οποία θα κατοχυρώσει το κερδισμένο έδαφος της διαπραγμάτευσης και κυρίως θα δώσει τις μάχες πάνω στα ανοιχτά ζητήματα της συμφωνίας, ούτως ώστε να προστατευτεί η κοινωνία, η εργασία, οι αυτοαπασχολούμενοι και να μπορέσει να μπει η χώρα σε μια τροχιά ανάπτυξης. Διότι είχαμε το φαινόμενο της μεγαλύτερης ύφεσης μεταπολεμικά, νομίζω, τα τελευταία 4 χρόνια με τις εκλογές που έγιναν. Ωραία. Άρα λοιπόν. Η χώρα θα κυβερνηθεί. Αυτή είναι η κατακλείδα. Είναι βέβαιο, ο εκλογικός νόμος είναι τέτοιος και στις δημοκρατίες γίνεται αυτό που αποφασίζει ο λαός. Εμείς θέλουμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτή να αποζητάμε. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Συνεργαστήκαμε με τους ανεξάρτητους Έλληνες που είχαν διαφορετική ιδεολογική προέλευση. Ναι, αλλά κύριε Παπά, να σας πω κάτι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εσείς είχατε πράγματι κυβερνήσατε με έναν άλλον που δεν ιδεολογικά ήσασταν, αλλά κατοχυρώσατε ένα μοντέλο. Το οποίο έλεγε: εγώ θα κάνω την οικονομική διαπραγμάτευση ως ΣΥΡΙΖΑ και ο Καμένος θα ενημερώνεται στα χοντρά χοντρά και αν. Ο Καμένος θα πάρει την άμυνα και μόνο για. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός θα έχει μια ευθύνη γενικώς, αλλά εκείνη το δικό του χώρα. Είστε έτοιμοι να κάνετε μια συνεργασία που θα κάνετε ο Θεοδωράκης ή Φόφη ή ο Καμένος και θα σου λέει: να σου πω, πριν μου φέρεις το νομοσχεδιάκι για την παιδεία, θα το συμφωνούμε. Πριν μου φέρεις για τα αυθαίρετα ή για το αυτό, θα το βάλουμε κάτω και θα σου λέμε ναι ή όχι. Αυτό είναι άλλο μοντέλο. Αφήστε, εμείς τι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που θα προστάξει ο λαός. Εμείς θέλουμε να είμαστε τόσο ισχυροί, ούτως ώστε να μην μας έχει κανένας και τα δύο χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Οι προθέσεις του κάθε κόμματος νομίζω είναι πολύ απλές και σαφείς. Σε ποια περίπτωση θα νιώθετε τόσο ισχυροί, δηλαδή? Να έχουμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είχαμε 149 την προηγούμενη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας φόβος για το νόμισμα που φόβησε πάρα πολλούς ψηφοφόρους. Στην προηγούμενη εκλογή. Ναι, βεβαίως, αυτός είναι ο στόχος μας. Νομίζω ότι μπορούμε να το κατακτήσουμε και αν δεν το κατακτήσουμε θα είμαστε τόσο κοντά, ούτως ώστε κανένας να μην μπορεί να πάρει την ευθύνη να σύρει τη χώρα σε νέες εκλογές. Πιστεύω επίσης ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα είναι στη Βουλή και το πιο πιθανό σενάριο είναι η επανάληψη του κυβερνητικού συνασπισμού που είχαμε και την προηγούμενη περίοδο. Για να πάμε στον κύριο Βορύδη, γιατί λέτε επί μόνος όχι στις αλλεπάλληλες προσκλήσεις που σας κάνει ο κ. Μαϊμαράκης, ότι ελάτε να κάνουμε ένα οικουμενικό σχήμα να προχωρήσουμε να βγάλουμε τη χώρα από την πυρκαγιά? Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς και κάποιες δυνάμεις της αριστεράς, έχουν μια κεντρική σύλληψη ότι όλες οι συμφωνίες είναι ίδιες. Ότι η συμφωνία που είχε στα χέρια του ο κύριος Σαμαράς, η συμφωνία που είχε υπογράψει και δεν κατάφερε να τελεσφορήσει και να ολοκληρώσει, είναι ίδια με τη συμφωνία που φέραμε εμείς. Αυτή η συλλογιστική έχει και την ουρά ότι εφόσον οι συμφωνίες όλες είναι ίδιες, ας μαζευτούμε όλοι μαζί αυτοί που υπερψήφισαμε τη συμφωνία. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου έτσι. Έχει πάρα πολύ κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα και για την δημόσια περιουσία και για την αγορά εργασίας, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εργασιακή ζούγκλα. Είναι θεμητή η άποψη της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να σας πω. Δηλαδή,
ή το να προκρίνεις νέες απολύσεις στο δημόσιο και απελευθέρωση των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα είναι μια σαφώς διατυπωμένη, εφαρμοσμένη θα σας έλεγα, νεοφιλελεύθερη, ακραία νεοφιλελεύθερη άποψη. Θεωρώ ότι μια τέτοιου τύπου επιλογή αυτή τη στιγμή θα υπονόμευε και την οικονομία μας και την κοινωνία μας και τη συμφωνία την ίδια. Διότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να τελεσχωρήσει και να πετύχει αυτή η συμφωνία. Και οι προϋποθέσεις, ακριβώς εμείς λέμε, είναι να μπουν προτεραιότητες οι οποίες προστατεύουν την οικονομία και την κοινωνία. Κύριε Βορύδη. Για να ξεκινήσω έτσι όπως ακριβώς ξεκίνησε ο κύριος.